Λοιπόν, είμαστε στον αέρα. Θέλω να σας πω τώρα μια ιστορία. Τώρα είναι για να γελάς, είναι για να κλείς. Ανοίγουμε το πρωί της τηλεοράσης, να δούμε τι γίνεται. Όσο έχει ρεύμα, έτσι, πετυχαίνω στον αντένα το περιφερειάρχη, το Γιώργο τον Πατούλη. Ε, έλεγε εκεί ότι αυτά είμαστε τιμότητα, γίνεται ένας χαμός και λοιπά και ψιλο τα σχολεία θα είναι κλειστά. Μετά από λίγο βγαίνει ο Βασίλη Κόκαλη, ο οποίο είναι αντιπεριφερειάρχη πολιτική προστασία στην ΕΡΤ, και λέει ότι βρισκόμαστε σε μία συζήτηση με τον Περιφερειάρχη, ο οποίο είχε ανακοινώσει ότι τα σχολεία θα είναι κλειστά και στο επόμενο 10 λεπτό-15 λεπτό τελικά θα ληφθεί η απόφαση. Αυτό μετά την πρώτη παρέμβαση του κύριου Πατούλη. Αργότερα βγαίνει ο Περιφερειάρχη Αντική στην ΕΡΤ πάλι και λέει σύμφωνα με τι τελευταίε μετεωρολογικέ προβλέψει, το φαινόμενο θα εξασθενήσει τι επόμενε ώρε σε 10 λεπτά τώρα αυτό έγινε, έτσι η αλλαγή και η σιγουριά και δεν τίθεται θέμα να κλείσουν τα σχολεία. Δηλαδή, και οι γονεί εδώ έχουν βγάλει και ανακοινώσει και λοιπά. Υπάρχει έτσι ένα γενικό αναβρασμό. Γιατί δεν είμαστε μόνο οι γονεί που παρκάρουμε τα παιδιά στο σχολείο και φεύγουμε. Έχει και μια διαδικασία. Θα πάει το παιδί σχολείο, δεν θα πάει το παιδί σχολείο. Άμα είναι μικρό το παιδί και δεν πάει σχολείο, τι θα γίνει, δεν πρέπει να πάμε κι εμεί δουλειά. Πώ θα κατηθούν τα παιδιά μόνα του στον αυτόματο, ξέρω εγώ, 5-6 χρονών, ε, σίκο παιδάκι μου, και ένα βγό να φά και πάρουμε στη δουλειά να δούμε μα όλα είναι καλά. Και αυτό το αλαλούμ, αυτό το μπαλάκι μπρο-πίσω, ε, ήταν αυτό που τελικά πυροδότησε έτσι ε, μια, έναν εκνευσμό στους γονείς. Κλείνουν δεν κλείνουν τα σχολεία. Τελικά τα σχολεία είναι ανοιχτά.